Τα ονόματα 20.558 εκπαιδευτικών αναρτήθηκαν στι λίστε με του αναπληρωτέ που θα φτάσουν τι επόμενε ημέρε στα σχολεία, είτε δημοτικά είτε γυμνάσια και λύκεια. Η ανακοίνωση των ονομάτων δίνει μια πρώτη μεγάλη ανάσα σε ό,τι αφορά την έναρξη τη σχολική χρονιά, καθώ ένα μεγάλο μέρο των κενών καλύπτεται και έτσι το πρώτο σχολικό κουδούνι εκτιμάται ότι θα χτυπήσει δίχω πολλά κενά. Έχουμε μια εμπροστοβαρή ε, πρόσληψη και τοποθέτηση των επόμενων ημερών συναδέλφων αναπληρωτών τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευση. Είναι μια διαδικασία που τα τελευταία χρόνια έχουμε την χαρά να την έχουμε, συνεχίζεται και φέτος και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Ε, όντως οι συνάδελφοι με την πρώτη μέρα που θα λειτουργήσουν στα σχολεία σε πολύ μεγάλο βαθμό θα είναι στα σχολεία τους και θα μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις και αυτή τη σχολική χρονιά. Το πρώτο κύμα προσλήψεων, όπω εξήγησε ο κ. Καρτσονάκη, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν εμπροσθοβαρέ προκειμένου να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρο των αναγκών, τα οποία όπω εστάλησαν στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση, έχουν ω εξή. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 1147 κενά Λασιθίου, 327, Ρεθύμνου 508, Χανίων 567, Σύνολο κενών 2.549 ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο Ηράκλειο 411, στο Λασίθι 187, στο Ρέθιμνο 280, στα Χανιά 196, συνολικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα κενά 1024. Στα κενά σε επίπεδο Κρήτη και στι δύο βαθμίδε, και γενική και ειδική, είναι 3573. Από αυτόν τον αριθμό έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό που καλύφθηκε με το χθεσινό πρώτο κύμα των προσλήψεων εκ μέρους του Υπουργείου. Και με αυτή την έννοια θα είμαστε έτοιμοι σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό την πρώτη μέρα στις 12 του μηνός μετά τον αγιασμό για να ξεκινήσω σχολείο. Πάντω και τα κενά που θα παραμείνουν μετά την έναρξη των σχολείων, που στόχο είναι σε ένα μεγάλο μέρο να ανοίξουν και να έχουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα από τι πρώτε και όλε οι ημέρε, επιχειρείται να καλυφθούν σε δεύτερο χρόνο με μια νέα πρόσληψη που δεν αποκλείεται, όπω εξήγησε ο κ. Καρτσονάκης, να προκύψει ακόμη και τι επόμενε εβδομάδε, καθώ τέτοια ήταν η ενημέρωσή του από το Υπουργείο Παιδεία. Εκτό ότι θα σκυλιπίσει το κουδούν είχε βγει και σε πολλά σχολεία πλήρε πρόγραμμα από την επόμενη μέρα. Με τι παράλληλε στηρίξει. Είναι... Και σε αυτά δεν έχουμε θέματα ιδιαίτερα. Κάποιοι αριθμοί έχουν μείνει, έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί πάντα με ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αλλά και οι παράλληλε στηρίξει ξεκινάνε κανονικά.